Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24, εδώ στον Λίμπερο. Και ρωτάω τον συνάδελφο. Ναι. Στη συνομιλία που είχα ποιος νωρίτερα. Δεν έχει όνομα. Στον συνάδελφο. Μπορεί να μας ακούει κάποιος που μπήκε στην πόλη σήμερα. Κύριο Σταύρο Κόλκα. Ωραία. Τον πασίγνωστο. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Τον δαχτυλοδεικτούμενο. Σε κάθε πόλη περνάει, αυτός είναι ο Κόλκας, λένε. Αλήθεια. Και σε ρωτάω. Μιλούσα πριν από λίγο με τον φίλο Παναθηναϊκό. Ο οποίος μου επιτέθηκε. Ναι. Και του λέω, στην ερώτηση που του έθεσα, πώς σου φάνηκε ο Κάτσε, πιστεύεις ότι ηρωνευόμουν και είχα έπαρξη. Ξεκάθαρα έχει δίκιο σε αυτό. Μου να μου χαθείς, ρε. Ρε εσύ, δηλαδή το ορκίστηκα ότι δεν ηρωνευόμουν. Κοίτα, εγώ θα σου πω τώρα σαν ακροατής πώς το άκουσα. Θα μπορούσες να κάνεις την ερώτηση. Ένα-ενάμιση λεπτό μετά, με το που βγήκε στον αέρα, του λες αυτό, του γύρισε στο μάτι, γιατί έχω περιμένει πως και πως τον έλεγχο των δανεικών που βγάζει πάω κάθε εβδομάδα. Να κρίνει την απόδοση του Κάτσε και του Μιστακίδη. Ναι. Για θα την κάθε του κάνει. Τι είναι αυτό σου λέω. Αλλά δεν ήμουν ειρωνικός. Ήθελα το timing, κύριε, του. Πολλές φορές το timing μετράει. Τον έπιασες από τη μούρη κατευθείαν και του θύμισες ότι παίζουν δύο παίκτες στην ομάδα του. Ένα μεγάλο κλαμπ. Ένα μεγάλο κλαμπ ο Παναθηναϊκός. Ναι. Παίζουν δύο παίκτες στην ομάδα του που τους πληρώνω εγώ. Δεν είναι ό,τι πιο κομψό. Ο Χαραλαμπόπουλος παίζει στον ΠΑΟΚ. Στον μπάσκετ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ όμως όταν πήρα δανεικούς παλιά τους πλήρωσα. Το Τόρκιλ τον πλήρωσες. Τον πλήρωσα. Τόσο βλάκης. Τον αδερφό τον Τζίγκα. Τι να κάνει αυτή η ψυχή, ρε φίλε. Τι καλό παιδί ήταν αυτό. Και Μπίδης. Ο Μπίδης μόνο σε εμάς δεν έπαιξε. Παίζει ακόμα, ναι. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Ξεκινάμε. Μας έδωσαν παίκτη με 10 assist. Άλλα τσακάλια κι αυτοί. Και ξέρεις, ήταν οριακά να τους πάρουμε τον Γκέκα. Ναι. Ήταν την πρώτη χρονιά που ήταν αποκαλυθέα, δεν είχε πάει καλά. Ο διευθυντής. Στον αέρα είμαστε, πες το. Μόνο νομίζω ότι δεν πρέπει να ακουστεί η συνομιλία στον αέρα. Περίμενε, ρε. Έχει πληροφορία, περίμενε. Κάτσε, βάλω ανοιχτή ακρόαση. Ακούγεται. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούγεται λέγε... στον αέρα. Ε? Δεν το πιστεύει ότι είναι στον αέρα. Κλείστε. Ναι, είσαι στον αέρα. Είσαι στον αέρα. Λέγε. Εντάξει, τίποτα. Πήρα να μοιραστώ την πληροφορία με του ότι έχει παραπευθεί ο βοηθό από τα Γιάννα αλλά και ο διαιτητή για το μη καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Πάου. Λογικό είναι. Πολύ ωραία. Λογικό. Έτσι γίνεται. Θέλω να πω ότι τα αυτονόητα έπρεπε να περιμένουμε 20 χρόνια για να τα δούμε. Ναι, αλλά κατά τα άλλα είμαστε, πώς το λένε, ο νέος δυνάστης και ο νέος χαλίφης. Τέλος πάντων, τι να πω. Φαντάζομαι ότι αν κάποιος βοηθός τα προηγούμενα χρόνια είχε κατακυρώσει τέτοιο γκολ υπέρ του Ολυμπιακού. Διεθνής. Έπαιρνε την αμέσως επόμενη μέρα το σήμα του διεθνούς και πήγαινε για πριμέρα division. Κανονικά, αλλά Λίγκα Σαντάντερ. Εντάξει. Ταυτόχρονα. Εντάξει, Βασίλη μου, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ήταν ο Βασίλης Παπαθεοδόλου, διευθυντής του SDNA. Αυτά έχουν ζωντανές εκπομπές. Η πληροφορία. Νομίζω ότι είναι και στημένο αυτό. Mm-hmm. Ότι είναι και κανονισμένο. Σταύρο, κάνε ντου στην προηγούμενη εκπομπή κάποια μέρα και βάλει τα πράγματα σε θέση του. Έχω τον Τζομπατζόγλου, ο οποίος είναι ήρεμη δύναμη. Δεν χρειάζεται να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση από όσο πρέπει. Γι' αυτό ο Δημήτρης προτιμήθηκε για εκείνη την εκπομπή, γιατί έχει την ψυχραιμία, το καθαρό μυαλό και την ωριμότητα να τα απεξέλθει στις βλακίες που λένε οι συνάδελφοι. Είναι σε δύσκολη θέση, πρέπει να το καταλάβεις. Το βλέπω να έρχεται και... Ναι, εμείς όμως εμείς έχουμε άλλα 10 παιχνίδια, δεν βλέπουμε τίποτα να έρχεται ακόμα. Έχουμε εκείνοι πολύ δρόμο. Το βλέπουν όμως. Εκείνοι που αρχικά ειρωνεύονταν ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής Αυγούστου, είναι οι πρώτοι οι οποίοι τώρα λένε ότι ο ΠΑΟΚ το πήρε. Και υποχρήσατε στον αέρα ότι δεν θα στεναχωρηθεί. Ναι. Έχει πει ψέματα και ψέματα. Αυτό πρέπει να είναι το top of the top. Αυτό πρέπει να είναι, φίλε. Θα έρθει και θα πει τα έλεγα εγώ. Ηρωνεύω τον Αύγουστο, τι είσαι πρωταθλητής Αυγούστου. Τώρα θα έρθει και θα πει τα έλεγα εγώ. Ο οποίος έχει αλλάξει 6 φορές άποψη για τη διαιτησία. Ποιος την ελέγχει. 6. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Κάθε εβδομάδα αλλάζει η άποψη. Μία σας κοροϊδεύει ο Μελισσανίδης, μία είστε εσείς. Μία σας κοροϊδεύει. Δεν μπορεί να καταλαγιάσει, δεν ξέρει πού να πάει. Δεν ξέρει. Αυτά και προχωράμε στα επόμενα θέματα της εκπομπής μας. Έχει μπάσκετ όμως σήμερα. Έχει μπάσκετ σήμερα. Νωρίς κιόλας. Και δεν ρώτησε τον κύριο Παπαθεοδόρου πώς το βλέπει το παιχνίδι
του μπασχετικού ΠΑΟΚ. Δεν παίρνει θέση γιατί τον χρεώνουν επειδή είναι αδερφός του. Είναι μουλοχτός. Παλιά ήταν αυτό, όταν έχανε ο ΠΑΟΚ. Εκεί εμφανίζονται τα στραβά. Τώρα που κερδίζει ο ΠΑΟΚ είναι όλα καλά. Μέχρι και ο Λουτσέσκο έγινε προπονητής. Γιατί μέχρι τον Νοέμβριο ήταν καντιλανάφτης. Που τον έκανε η Φίτσα. Έτσι τον γράφανε στο Facebook. Είναι η Φίτσα. Τα γκάλουπ. Τα γκάλουπ. Που εμφανίζονται στις εφημερίδες. Να φύγει ο Λουτσέσκο. Πού είχε εμφανιστεί, για θυμίσαι. Εντάξει, έγινε και. Εντάξει, φίλε, άμα είσαι άμπαλος, είσαι άμπαλος. Τι να κάνουμε τώρα. Όποιος κατηγορούσε άνθρωπο ο οποίος παρέλαβε το χάος, μάλλον έχει λίγο λάθος άποψη για το ποδόσφαιρο. Τι εστί ποδόσφαιρο. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα φτάσει ο Λουτσέσκο μέχρι το τέλος. Τι να θες μέχρι τώρα, να απολυθεί, λες. Όχι, λέω αν θα τα καταφέρει, ρε φίλε, να πάρει πρωτάθλημα. Αλλά αν τα καταφέρει, το κεντρικό πρόσωπο θα είναι αυτός με τον Ιβάν Σαββίδη. Θαύμα. Θαύμα θα είναι. Αυτό το πράγμα που παρουσιάστηκε στη Λιβαδιά, για παράδειγμα, ή στα επόμενα, είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Με την Έστερ σου, τα 60 να μην μπορούν να αναπνεύσουν. Θα είναι ένα θαύμα. Και με το μαχαίρι στο λαιμό, Ναι. Όχι με χαλαρή κατάσταση. Όχι, όχι. Με το μαχαίρι στο λαιμό. Όχι, όχι. Αλλά πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, αν τελειώσει η σεζόν, θα είναι κοντά στα 25 παιχνίδια με το μαχαίρι στο λαιμό. Αλλά έχει ακόμα δρόμο, έχει 10 ολόκληρα παιχνίδια. 10. Το ούτε 1-3, 2, παιδιά, ούτε 3. Είναι πάρα πολλά. Έχει πολλά παιχνίδια. Πάρα πολλά. Και από αυτά τα μισά είναι πολύ δύσκολα. Τα μισά είναι δύσκολα και τα μισά είναι πολύ δύσκολα. Τον Πλατανιά μόνο. Δηλαδή, αντί να μετράμε 9 παιχνίδια. Έχουμε άλλα 9 παιχνίδια. Τον Πλατανιά το βγάζω τελευταία αγωνιστική. Αλλά τα 9 παιχνίδια είναι εκτός έδρας 5 φωτιά και τα 5. Όχι, τι λέω, 4. Πλην της Λαμίας μόνο. Τα 3 είναι φωτιά και τα 2 εντός έδρας είναι φωτιά. Δηλαδή, Αστέας Τρίπολης, Ατρόμητος Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι παιχνίδια που αν δεν είσαι αυτός που πρέπει θα το πληρώσεις. Με δεδομένη την πίεση που θα έχεις κιόλας ως ομάδα, εντάξει. Αλλά πρώτα απ' όλα, αφού μιλάμε για ποδόσφαιρο, είναι το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που ο Δημήτρης το φοβάται. Μην κερδίζεις την Πέμπτη. Δεν είναι κερδίζει. Ένα γκολ θέλω να βάλω. Δεν θέλω να κερδίσω. Να βάλω ένα γκολ και σφάω 4 μετά, γίνεται. Έχεις κλείσει να επιστρέψεις το βράδυ? Όχι, θα κάτσω και 2 μέρες Αθήνα. Θα γυρίσω τώρα Πέμπτη, παίζουμε Δημήτρη, να μην κάτσω λίγο Παρασκευή εκεί. Σάββατο. Τόσες δουλειές έχουμε. Ας μην πω το. Να μην το μιλήσω δηλαδή το θέμα. Μην το... Γιατί ο Κοσμοτέ έχει κανονίσει να έχει μεγάλη μετάδοση. Το σου λέω. Εντάξει, θα χάσουμε και 40 ευρώ. Δεν τρέχει τίποτα. Αν ταξιδεύαμε βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε. Ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πρέπει να έχει και βόλεϊ εσύ σήμερα. Ένα κύπελο νομίζω. Τον έχει παραμελήσει τον τρίτο πρωταθλητή Ελλάδος. Στην Αλεξανδρούπολη οι πρωταθλητές. Σήμερα. Κύπελο Ελλάδος έχει το βόλεϊ. Νοκάουτ. Λοιπόν. Σύκοφε, έχω, δεν μα έχω. Τρίτη 6 Φεβρουαρίου. Το Φεβρουαρίου είναι γραμμένο όπως να είναι. Στις 8 η ώρα. Βεβαίως. Εθνικός Αλεξανδρούπολης ΠΑΟΚ. Κύπελο. Όχι link up, κύπελο. Στο link up τον απέκλεισε τον ΠΑΟΚ η Αλεξανδρούπολη. Άρα έχει και βόλεϊ σήμερα. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες, φίλε. Ποδόσφαιρο έχει μεθαύριο, μην μπερδεύεις. Ποδόσφαιρο μεθαύριο. Θα δούμε αύριο το ΑΕΚ Ολυμπιακός με Κομίνη. Πανιάσανε οι άλλοι με Κομίνη. Ποιο να βάλει, ρε φίλε. Ένας δεν θέλει. Ποιο να βάλει. Ρε αγόρι μου μαζί σου, αλλά πανιάσανε. Έχουν εκτεθεί με τις φωνές. Δηλαδή ούτε ο Σιδηρόπουλος έκανε κάτι ιδιαίτερο. Τι, Ολυμπιακό έπαιξε ο Σιδηρόπουλος. Ναι. Τι να βάλουν δηλαδή. Τι να βάλουν. Έχουμε λοιπόν ποδόσφαιρο, έχουμε μπάσκετ, έχουμε και βόλεϊ. Σε λίγο θα κάνουμε μια πιο ποδοσφαιρική συζήτηση για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Να αφήσουμε στην άκρη διαιτητές και τα λοιπά και όλα τα γύρω-γύρω. Βεβαίως γίνεται μια προσπάθεια να εξισωθούν κατά κάποιο τρόπο τα έσχη στο Καραϊσκάκι και τα έκτροπα με ό,τι συνέβη στα Γιάννενα. Γίνεται μια προσπάθεια να φανεί ότι... τι θέλω να πω. Να φανεί ότι έγιναν τα ίδια έκτροπα στα δύο γήπεδα. Δεν μπορεί όμως να αποδειχθεί.
κάτι τέτοιο. Πώς να αποδειχτεί κάτι τέτοιο, φίλε. Σε εμάς δεν άνοιξε μύτη. Πώς θα γίνει. Σήμερα το κατηγορητήριο για τα παιχνίδια της αγωνιστικής και θα δούμε τι αναφέρει. Πρώτη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 με στοίχημαν. Στοίχημαν.gr. Χρυσός χορηγός. Και του ΠΑΟΚ και δικός μου, ρε φίλε, μιας και πάμε πολύ καλά το ραδιοφωνικό διάστημα. Πετάς από νίκη σε νίκη πας. Μεγάλος νομίζεις πέρας, εσύ θα κερδίσεις το book. Δεν θα είσαι γελασμένος. Πρώτα απ' όλα, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Δεν υπάρχει κερδισμένος στο στοίχημα. Εντάξει. Δεν υπάρχει γενικά κερδισμένος στον τζόγο. Σημασία έχει το παιχνίδι και να μην χαλιέσαι. Και καμιά φορά που σου δίνει μια μεγαλύτερη ρευστότητα. Δηλαδή, όταν παίζω εγώ 20 ευρώ και βγάζω ένα δελτίο 1,5 χιλιάρικο. Πού ρε, δείξτε το. Δεν έβγαλα, 20 ευρώ με 1,5 χιλιάρικο. Πού? Τα χ δεν τα έβγαλα. Άσε ρε, μια φορά τα 10 χρόνια γίνονται αυτά. Κάθε χρόνο πιάνω ένα τέτοιο. Ναι, καλά. Κάθε χρόνο πιάνω ένα τέτοιο. Αλλά από εκεί και πέρα 20 μπορεί να φτάσει στα 1500 πάλι. Το μόνο που κερδίζει είναι λίγη καλύτερη ρευστότητα σε κάποιες φάσεις. Όχι κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει απόλυτα ότι δεν υπάρχει κερδισμένο στο στοίχημα. Υπάρχουν επαγγελματίες. Α, σε αυτούς που παίζουν τα τούβλα, ρε. Βεβαίως. Αυτοί είναι του 2%. Γιατί εγώ που παίζω 10 ευρώ για να πάρω 40, αποκλείεται να βγω κερδισμένο. Όχι, δεν αποκλείεται. Εκείνοι παίζουν 1000 ευρώ να πάρουν 1500. Ναι. Κερδισμένοι θα είναι, νομίζω, σε βάθος χρόνου. Mm-hmm. Στοίχημα λοιπόν.gr για να στοιχηματίσεις με όλες τις μοναδικές λειτουργίες cash out, token bet και speed bet. Θεωρείς το cash out ότι είναι πλεονέκτημα του παίχτη? Έχω ακούσει και αντίθετες απόψεις. Και το cash out σε βάση σε μια διαδικασία να... Να πληρώνεσαι με μικρότερες αποδόσεις. Να πληρώνεσαι με μικρότερες αποδόσεις πρώτον και δεύτερον όταν παίζεις μεγάλα ποσοστά, δηλαδή τα χί που είναι ρευστά όλα. Αν φτάσεις στο 83-84 και έχεις πάρει ένα 80-85% του στοιχήματος, το τραβάς, φίλε, γιατί το χ είναι πολύ δύσκολο. Κατάλαβες. Ναι. Αν κλείνεις σε χ, εκεί σε βολεύει. Αν κλείνεις σε σημείο άλλο που είναι ρευστό, 1-0-0-1 κτλ, εκεί μπορείς να πεις ότι εντάξει, ποντάρω στην ομάδα που το διαχειρίζεται το σκορ. Δηλαδή δεν θα το πάρω το cash out. Εντάξει. Εγώ προχθές στα Γιάννενα που είχα διπλό τον ΠΑΟΚ και άντερ 4,5, γιατί μου πάει πάρα πολύ καλά αυτό, με τους μεγάλους της Ελλάδας. Είμαι πολύ έτσι σίγουρος ότι θα τα πάρουν όλα τα παιχνίδια και το παίζω συνέχεια. Και ΠΑΟΚ και Άκη Ολυμπιακό. Φυσικά κάπου θα την πατήσω, αλλά οκ. Okay. Την πάτησα στην Τρίπολη, φυσικά. Που έκλεισε η σύνδεση στο 1-3. Δεν σου δίνει κασάουτ, ρε. Έκλεισε η σύνδεση του κινητού, ρε, επειδή ήμουν στον αέρα. Και βγαίνει ο Μπίσεφαρ τέτα τέτ. Λέω εντάξει, γεια σας. Στα Τρίκαλα την πάτησα μια φορά. Φέτος. Ναι. Πάλι με Μπίσεφαρ. Αλλά ο μεγάλος Βελίδης, ο τεράστιος Βελίδης, μας έσωσε. Καλησπέρα, σας ακούω από το κινητό και κάθε λίγο και λιγάκι ακούγεται μήνυμα στο Messenger. Χαμηλώστε τα κινητά σας. Τρέχω σαν χαζός, νομίζω ότι είναι το δικό μου. Καλό μεσημέρι. Από Βόνη. Εννοείται. Τι λες, ρε φίλε. Ξέρω και από Βόνη μας ακούει. Πού θα μας ακούει? Τι νομίζω ότι το ΠΑΟΚ 24, κανένα project το οποίο. Φίλος μου, συμμαθητής. Πιάνει γερακαλού. Τι κάνει στη Βόνη, εσύ, ρε. Παντού. Στη Βόνη Γερμανίας. Στη Ρώμη πηγαίναμε και περπατούσαμε στον δρόμο και έλεγε ρε Κόλκα, κάνε λίγο κάτι με το τέτοιο και το άλλο. Τι νομίζω ότι είμαστε, τίποτα εδώ γύρω. Άκου στη Βόνη. Άντε να πούμε, μας έχετε λοιπόν, γυρίσει τα μυαλά. Λέγαμε για τους χορηγούς μας. Να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο. Βεβαίως, ρε φίλε. Γιατί. Να τα βάλουμε κάτω. Να τα βάλουμε κάτω συν και πλην των τριών διεκδικητών. Τρεις είναι. Τρεις είναι αυτά τώρα ότι ο Ολυμπιακός είναι απ' έξω και αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Να δούμε έτσι και μια πιο εξειδικευμένη άποψη για το πώς κυλάει αυτό το πρωτάθλημα. Ναι, και γιατί όχι και το κύπελο. Εντάξει, εβδομάδα κυπέλο έχουμε. Παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι τελείωσε κάτι. Στο Ολυμπιακό Σάκη δεν τελείωσε τίποτα. Στο Λαμία Πανιόνιος επίσης δεν τελείωσε τίποτα. Στο ΑΕΛ Γιάννενα βλέπω ματσάρα να γίνεται. Τι το παίζουμε αυτό? Γκολ. Το γκολ είναι. Τα έχουν πολύ χαμηλά, πολύ ψηλά τα γκολ. Τα Γιάννενα όταν πρέπει να βγουν, φίλε, έχουν θέμα. Εντάξει. Και το ΠΑΟΚ Ατρόμητος που υπάρχει ένα προβάδισμα του ΠΑΟΚ, αλλά και αυτό δεν τελείωσε. Πάμε σε λίγο να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Με έναν γνωστό προπονητή.
Με μηνύματα επικοινωνούμε, γράφετε FM, αφήνετε και ένα το μήνυμα στο 54526 με χρέωση 1,24 του ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας. Αργότερα θα δώσουμε και ιστορία για το ΠΑΟΚ Λάρισα στο πρωτάθλημα. Να ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά, να μιλήσουμε για το πώς συνεχίζει το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά έχουμε συμπληρώσει τα 2/3 της τη σεζόν του πρωταθλήματος, με μεγάλο ανταγωνισμό για την πρώτη θέση, με μια διαφορά των τελευταίων ομάδων και ειδικά του Πλατανιά που φαίνεται να είναι στην πιο δύσκολη θέση, παρότι χθες ας πούμε ότι έμεινε ζωντανός ο Πλατανιάς, πήρε ένα βαθμό από τον Απόλλωνα, δεν ξέφυγε και ο Απόλλωνας. Έχει ταχύτητες, έχει ταχύτητες διαφορετικές το πρωτάθλημα. Ο Ατρόμητος μπορεί να είναι μια ομάδα, μια ταχύτητα μόνος του. Πολλές ομάδες που θα διεκδικήσουν την πέμπτη θέση. Πάμε να συζητήσουμε για όλα αυτά και να πάρουμε την άποψη ενός προπονητή που το έζησε το πρωτάθλημα για αρκετές αγωνιστικές. Ήταν στην ομάδα της Κέρκυρας. Ο κύριος Αλέκος Βοσνιάδης είναι στη γραμμή. Κύριε Βοσνιάδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε καλά? Για χαρά, εσείς? Καλά και εμείς. Πρωτοπόροι, προσπαθούμε να συνηθίσουμε λίγο το ύψος, αλλά εντάξει, με λίγη προσπάθεια θα τα καταφέρουμε. Πώς πήγε η δική σας χρονιά στην Κέρκυρα? Πολλές οι δυσκολίες, δεν μπορούσε να συνεχίσει την συνεργασία? Πήγαμε στην τρίτη αγωνιστική εκεί και παίξαμε κατευθείαν το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ναι. Και μετά ήμασταν μια ομάδα η οποία πάλευε όλα τα παιχνίδια, να εξαιρέσουμε τα τρία τελευταία που δεν είχαμε καλή παρουσία. Κάποια στιγμή φώναζε ότι η ομάδα μας θέλει την ενίσχυση. Πάνω και λίγο στο θέμα του σχεδιασμού. Βγάλαμε λίγο κάποιες διαφορετικές απόψεις ο ένας για τον άλλον και από εκεί, ξέρετε, κάπως σταματάνε και συνεργασίες. Αλλά γενικά είναι μια ομάδα Κέρκυρα που έχω ξαναπεράσει, έχω κάνει φίλους. Κάποια στιγμή μπορεί να ξαναβρεθούν οι δρόμοι μας. Γενικά ευχόμαστε η ομάδα της Κέρκυρας να μπορεί να παραμείνει στην κατηγορία και να έχει συνέχεια στην Σούπερ Λίγκ για πολλά χρόνια. Το ότι δεν άντεξε ούτε ο κύριος Τσιόλης, και μάλιστα άντεξε πολύ λίγο, σημαίνει ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση η Κέρκυρα, η ομάδα? Κοιτάξτε, ήταν ξεκάθαρο, δεν ήταν το θέμα των προπονητών. Mm-hmm. Ήταν ξεκάθαρο ότι η ομάδα ήθελε ενίσχυση για να, και οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται εκεί, για ένα κυρώσιμο από τους που ήταν εκεί. Mm-hmm. Απλώς και εκεί τα παιδιά να σταθούν με κάποιους παίκτες που θα έρθουν καλούς, θα είναι το επίπεδο του Super League, να μπορούν και αυτοί ψυχολογικά να είναι καλύτερα και όλοι μαζί να μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της ομάδας και τη βαθμολογική της θέση. Νομίζω και έχει το μικρότερο budget στην κατηγορία. Εντάξει, είναι μια ομάδα με πολύ μικρό budget. Θα πεις βέβαια, δεν είναι και εύκολο να αλλάζει την ομάδα τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Αλλά πιστεύω ότι είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε με 3-4-6 ενισχυμίες οι οποίες διαστήγηζαν και πολύ. Βέβαια ήταν διαφορετική η απόφαση του Προέδρου, διαφορετική η δική μας, οι αποφάσεις. Και κάποια στιγμή, ξέρετε, αυτά οδηγούν προς την έξοδο. Αλλά για να το κλείσουμε και όλο το θέμα της Κέρκυρας, σας είπα και στην αρχή ότι είναι μια ομάδα που θα χαρώ πολύ αν σώσει την κατηγορία. Εκεί ο κόσμος φέρνει την ομάδα του και τα επόμενα χρόνια στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Κύριε Βοσνιάδη, έχουμε παίξει 20 αγωνιστικές στα 2/3 του πρωταθλήματος. Για εσάς τι βαραίνει πιο πολύ ως προπονητής? Το ότι είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα όσον αφορά την κορυφή, ή ότι ίσως να μην έχει γίνει ιδιαίτερη πρόοδος στο θέαμα το οποίο παρακολουθούμε ή στο ποδόσφαιρο που παίζετε? Κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια κατάσταση όλα τα προηγούμενα χρόνια μείναν πρωταθλητή από το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε και ξαφνικά να αλλάξουν όλα σε μια χρονιά. Αρχικά έχουμε φτιάξει το ανταγωνιστικό. Ναι. Κάποια στιγμή, όσο υπάρχουν δυνατότητες από πολλές ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο, θα βλέπουμε και καλύτερο θέμα. Είναι φυσιολογικό να φτιάξει αμέσως μετά και η ποιότητά του. Αλλά γίνεται κάτι πρωτόγνωρο τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι ο κόσμος αρχίζει και ενδιαφέρεται. Έλεγα πάντα στις δηλώσεις μου ότι το αφύρωπο φέρνει πάλι τον κόσμο στα γήπεδα. Mm. Θα φτιάξει και το θέαμα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Από την ώρα που αρχίζει να μοιάζει σαν πραγματικό πρωτάθλημα το ελληνικό, με ομάδες που διεκδικούν για τον τίτλο μέχρι το τέλος, πιστεύω ότι
Μόνο για καλό θα είναι η κατάσταση και θα φτιάξει και σιγά σιγά και η ποιότητα. Η κουβέντα δηλαδή θα πάει αναγκαστικά στο ποδόσφαιρο όταν οι ανταγωνιστές, οι δύο από τους τρεις, δεν τα καταφέρουν. Αναγκαστικά λοιπόν θα πάει κουβέντα στο ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι? Έτσι και όταν ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, αναγκαστικά στο ποδόσφαιρο θα πηγαίνει. Καλά, ούτε το συμβαίνει όμως, έχει σημασία. Και δεν βλέπουμε να πηγαίνει στο ποδόσφαιρο η κουβέντα. Κύριε Βοσνιάδη, θα αλλάξει με το καιρό, πιστεύω ότι και αυτό θα αλλάξει. Κατά την άποψή σας, ποιος είναι ο κύριος λόγος που φέτος το πρωτάθλημα διαφέρει από τα προηγούμενα και είναι τόσο ανταγωνιστικό? Είναι ποδοσφαιρικός, είναι η δυναμική, είναι η αποφασιστικότητα, είναι τα λεφτά που έχουν βάλει κάποιες ομάδες, είναι η αδυναμία του Ολυμπιακού που ήταν ο πρωταθλητής? Ποιος είναι ο κύριος λόγος? Εντάξει, όλα μαζί τα βάλατε στην ερώτηση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ο Ολυμπιακός τον προηγούμενο χρόνο. Ναι. Φωνάζει το πρόβλημα, το αλλάζει τους προπονητές συνέχεια. Πήγε πάλι με μια αλλαγή πριν από ένα μήνα που κάπου θα χτυπήσει. Ναι. Οι ομάδες του επίπεδου του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, όσων διεκδικούν πάνω. Είναι ομάδες οι οποίες πρέπει να έχουν τη σταθερότητα και ο προπονητής να γνωρίζει καλά τις ομάδες τους. Βλέπουμε πόσο διαφορετικό ήταν ο Χιμένες, θα πεις. Στο τέλος έπαιξε και ρόλο ήτης. Αλλά πιστεύω ότι άλλο είναι να έχεις ένα προπονητή τον οποίο τον εμπιστεύεσαι για ένα χρόνο και άλλο να παίζεις κάθε δύο μήνες με διαφορετικά πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει το πρόβλημα εκεί. Ναι. Φαίνεται ότι έχει πρόβλημα. Δεν έχει την ομάδα του των προηγούμενων χρόνων. Βλέπουμε ότι φέτος και μια κατάσταση γύρω από το κομμάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια σε εύκολα σφυρίγματα έχει αλλάξει, τα λάθη πάνε παντού. Και ευχή μας ήταν μέχρι το τέλος να μην πάνε πουθενά τα λάθη, δηλαδή να όσο μπορούν να είναι προσεκτικοί και οι διαιτητές και οι ομάδες να παίρνουν αυτό που πρέπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βελτιώθηκε πολύ ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή συζητάμε, είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλό ρόστερ, πολύ ποιοτικό ρόστερ, έχει βάθος. Βλέπουμε μια η οποία είναι πραγματικά μια ομάδα η οποία διεκδικεί και κάθε φορά λέγαμε το πρόγραμμα, το μικρό της ρόστερ, ναι, ναι, ναι. Τα πολλά παιχνίδια της. Βλέπουμε ότι αυτή η ομάδα αντέχει και αν δεν είχε κάνει, αν δεν είχε τις δύο απώλειες μεγάλες με τον Απόλλωνα συνέδρα του και με τον Λάρισα έξω, φανταστείτε που θα ήταν τώρα και πόσο διαφορετικά θα βλέπουμε. Είναι μέσα σε τρεις στόχους, είναι η μόνη ομάδα, είναι τεράστια επιτυχία. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, δείχνουν όλα αυτή τη στιγμή ότι το ψυχολογικό για τη διεκδίκηση το χειάζει ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι πιο μπροστά, ο ΠΑΟΚ έχει και ο βαθμός αέρα, που θα είναι πολύ σημαντικό αν δεν κάνει τα λάθη που έκανε η ΑΕΚ σε παιχνίδια με ομάδες που τις θεωρούσε ότι τις έχει. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός με τα προβλήματά του θα είναι έκπληξη τώρα αν μέσα από όλη αυτή την κατάσταση ξεπεράσει αυτές τις δυο ομάδες. Ποδοσφαιρικά. Δηλαδή ότι θα πάει ξεκάθαρα το πράγμα μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Θα δούμε. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι μακριά, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουν το πλεονέκτημα. Ποδοσφαιρικά, κατά άποψή σας, το κύριο πλεονέκτημα και ίσως και μειονέκτημα που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ποιο είναι, όπως βλέπετε την ομάδα του Λουτσέσκου? Κοιτάξτε, είναι μια ομάδα που τα τελευταία παιχνίδια έχει ενθουσιασμό. Παίρνει τα αποτελέσματα, έχει πλέον σε πολύ καλή κατάσταση ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές και μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Δείχνει ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει αποκτήσει και αυτό που λέμε τη συνοχή, βγάζει τους αυτοματισμούς της. Από εκεί μετά υπάρχει και η μεγάλη ποιότητα των ποδοσφαιριστών που λέω εγώ πάντα. Βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι μαζεμένη, δεν τέχεται εύκολα τα τέρμα. Είναι σωστά τοποθετημένη αμυντικά. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι μια ομάδα κομμένη ραμμένη για να διεκδικήσει στόχο. Μειονέκτημα στον ΠΑΟΚ βλέπετε? Πάντα από το σφαιρικό. Εγώ λέω ότι ένα από τα μειονεκτήματα του ΠΑΟΚ είναι η εμπειρία του για να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις και να έχει να το κάνει πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Να έχει την εμπειρία και την ηρεμία να μπορέσει να δει κάθε παιχνίδι όπως πρέπει να το δει. Μην ο ενθουσιασμός ξαφνικά βγάλει την υπεροψία. Το πιο μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή. Να μην λένε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ έχει δύο παιχνίδια να αντιμετωπίσει μόνο τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στην έδρα του. ΠΑΟΚ έχει πονηρά παιχνίδια στα οποία πολύ εύκολα μπορεί να πάθει αυτό που έπαθε η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει την τεράστια μάχη του, γιατί όπως και να έχει με τα δύο παιχνίδια στην έδρα του, τα μεγάλα συγκέντρωση θα είναι στα κόκκινα. Πρέπει να δώσει τη μεγάλη του προσοχή να μην χαθούν βαθμοί σε παιχνίδια που ξέρετε, χάνοντας βαθμούς εκτός προγράμματος, αλλάζουν και τα ψυχολογικά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ο ΠΑΟΚ τον ενθουσιασμό να μην τον βγάλει σε υπεροψία. Πιστεύω ότι έχουν την εμπειρία όλοι εκεί να διαχειριστούν την κατάσταση. Την εμπειρία
από το να είναι σοβαρή, συγκεντρωμένη, συσπηρωμένη μια ομάδα, έτσι. Για να μπορέσει να διεκδικήσει πραγματικά τα παιχνίδια. Και δεν πρέπει να εστιάσει μόνο στα δύο μεγάλα ντέρμπι. Ο Αλέκος Βουσνιάδης θα έβγαζε το Βιερίνια πάλι στο Λομπάκ για να βάλει τον Αζεβέδο μετά από 8 αγώνες νικηφόρους της ομάδας του. Αν εμένα με πήγαινε τώρα προσωπικά μιλάμε. Ναι, προπονητή μιλάμε, δεν μιλάμε σε κανένα κατηλανάφτη. Πραγματικά, ναι. Αν με πήγαινε καλά το σχήμα, θα το έκανα δύσκολα. Τώρα είναι επιλογές του προπονητή, αυτός παίρνει και το ρίσκο, αυτός γνωρίζει πράγματα. Επειδή το σκέφτεται πολύ και αυτός, γι' αυτό το αναφέρουμε. Το σκέφτεται πολύ και ο Λουτσέσκου. Είναι φυσιολογικό να το σκέφτεται, γιατί έχει βρει μια λύση εκεί, δουλεύει καλά. Η ομάδα του πάει τα τελευταία αποτελέσματα, πηγαίνει όπως πρέπει. Ξέρετε, ομάδες που είναι σε μια ευθεία και τρέχουν καλά το πρωτάθλημα, είναι πολύ δύσκολο να μπαίνεις και να αλλάξεις πράγματα. Είδαμε τι έγινε με τον Ολυμπιακό προχθές, με το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ξαφνικά εμφανίστηκε να παίζει με τον Μιραλά σε center forward και τον... και τους παίχτες κάπως διαφορετικά τοποθετημένους, και είδαμε έναν Σαριφάρη να μην ξεκινάει ενώ είναι πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Δηλαδή, οι πολλές αλλαγές, ξέρετε, είναι τεράστιο ρίσκο και κυρίως σε ομάδες οι οποίες πάνε. Θα υπάρχουν οι αλλαγές όταν πρέπει να ξεκουράσεις και όταν κάτι δεν σου πάει καλά και πρέπει να χαρεύεις. Όταν η ομάδα να πάει για να μπει στη διαδικασία. Ο μόνος λόγος ο οποίος θα μπορούσε να αλλάξει είναι το θέμα της κόπωσης κάποιων παιχτών και να τους έχει φρέσκους μέχρι το τέλος. Εδώ τώρα μιλάμε, επειδή είναι πολύ κρίσιμο το συγκεκριμένο θέμα και επειδή ξέρετε ότι σας έχουμε σε τεράστια εκτίμηση ποδοσφαιρικά, τον ΠΑΟΚ τον παρακολουθείτε και το ξέρουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μία μη σταθερά στην μεσοεπιθετική γραμμή. Δηλαδή, ο ένας από τους εξτρέμ δεν είναι ποτέ σταθερός, αλλάζει, η απόδοσή του δεν είναι πολύ καλή κτλ. Κτλ. Και από την άλλη, έχει έρθει ένας παίκτης πολύ υψηλών προδιαγραφών, όπως ο Αζεβέδο που είναι στο ρόστερ της Σαχτάρ, που όλοι ξέρουμε τι είναι η Σαχτάρ αυτή την περίοδο. Στη ζυγαριά, περνάς τον Βιερίνια μπροστά για να βάλεις τον Αζεβέδο με το ρίσκο της αλλαγής, ή τελικά. Κάποια στιγμή θα γίνει, για να μην το πολύ λεπτά. Ναι. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή, αν ο παίκτης ο Μπακ έχει, ο Αζεβέδο έρθει στο επίπεδο που πρέπει να έρθει. Όλοι οι Θεσσαλονίκοι, όλοι όσοι ασχολούνται εκεί, θέλουν τον Βιερίνια πάνω. Δεν είναι όμως σημαντική η συμβολή του Βιερίνια στον build-up του ΠΑΟΚ. Εκεί είναι εμένα το. Κοιτάξτε, πολλές φορές ο κόσμος ασχολείται με το τι γίνεται μεσοεπιθετικά. Ναι. Πώς θα φτάσει μια ομάδα αυτό το επίπεδο του ΠΑΟΚ που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο να έχει αυτή την μπάλα. Είναι πώς θα χτίσει από πίσω τις επιθέσεις του. Και εκεί πιστεύω ότι με τους δύο μπακ που έχει αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση έχει στρώσει πολύ. Και είναι κάτι το οποίο αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις θα είναι και λίγο με το ρίσκο. Κάτι άλλο σχετικό και πάντα ποδοσφαιρικό για τον ΠΑΟΚ. Το ότι αυτή η ομάδα παίζει χωρίς καθαρό αιμο εξάρι, χωρίς τον αμυντικογενή χαφ. Πώς σας φαίνεται και πώς, αν μπορεί να λειτουργήσει κατά προσέξεις στα πολύ μεγάλα μάτσο που στο κέντρο υπάρχει πολύ μεγάλη δύναμη. Κοιτάξτε, σε πολλές ομάδες Ευρώπης γίνεται αυτό. Να παίζουν, το ζήτησε, από ό,τι έχω ακούσει κάποια δήλωση του κ. Λουτσέσκου, είπε και εγώ δεν θέλω να παίζω με κόφτη. Ναι. Ισχύει. Δηλαδή, μπορεί, αν οι ποδοσφαιριστές, οι συγκεκριμένοι που χρησιμοποιούνται εκεί, είναι το επίπεδο και στην κατοχή της μπάλας και στο να δημιουργήσουν και στο να είναι καλά τακτικά τοποθετημένοι να κόψουν τις φάσεις, θα έχεις έναν παίχτη ο οποίος θα μπορεί να τον, στον παιχνίδι κατοχής, ο οποίος μπορεί να επιλέγει να παίξει και κυκλοφορία στην μπάλα, σε αυτοί οι ποδοσφαιριστές να του κάνουν καλύτερα πράγματα. Είναι όμως πολύ σημαντικό συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές να είναι καλοί τακτικά και να μπορούν πραγματικά να συμμετέχουν στον ασφαλτικό σύστημα της ομάδας. Είδαμε το δίδυμο Σάχοφ Μαουρίτσιο. Δύο παίκτες που είναι σε ένα τέμπο, με βαριά κορμιά σχετικά. Άξι. Το είδαμε στα Γιάννενα. Δεν είναι κάπως ρίσκο αυτό σε παιχνίδια μεγαλύτερης έντασης? Σίγουρα θέλει μεγαλύτερη ταχύτητα. Αν μπορούσε δηλαδή με τους δύο ποδοσφαιριστές με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, αν υπήρχε μεγαλύτερη ταχύτητα εκεί, πιστεύω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Ναι. Σίγουρα μπορεί τα μεγάλα παιχνίδια να τα δει τελείως διαφορετικά, γιατί είναι ομάδες και η ΑΕΚ που μπορεί να πάει πολύ εύκολα στη μετάβαση. Και ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα για να το κάνει. Πιστεύω ότι θα είναι τελείως διαφορετικά, θα τον αντιμετωπίσουν πολύ διαφορετικά τα παιχνίδια και οι τρεις προπονητές. Mm-hmm. Και εκεί μπορεί να δούμε και κάποιες αλλαγές.
Αλλά το σημαντικό είναι ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ επέλεξε, είπε ξεκάθαρα ότι εγώ η σκέψη μου είναι αυτή και δεν πάω με το αυτό. Ναι, ναι. Πώς θα αντιμετωπίσει εκείνο το διάστημα. Κύριε Βοσνέδη, μας ακούτε? Σας ακούω τώρα. Λοιπόν, αύριο κύπελο, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Να περιμένουμε, λέτε, παρόμοιο παιχνίδι, κλειστό από τα δύο προηγούμενα, να πάει σε λεπτομέρειες? Κοιτάξτε, μόνο εύκολο δεν είναι για την ΑΕΚ, έτσι. Βέβαια, ναι. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε τον Ολυμπιακό, να τον φέρουμε σε αποθέσει ισχύως όλα τα προηγούμενα χρόνια, σε δεύτερη μοίρα. Και είναι να γνωρίσει δύο ήττες σε τρεις μέρες είναι πολύ δύσκολο. Ναι, βέβαια. Πιστεύω ότι θα δούμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και σκοράρει ο Ολυμπιακός εκτός, αυτό μετά θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Πιστεύω ότι είναι 50-50. Και φαντάζει αυτή τη στιγμή στο το κομμάτι ότι είναι ψυχολογικά ένα βήμα μπροστά. Είναι τελείως διαφορετικά τα παιχνίδια κυπέλου. Από την ώρα που ήρθε και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα χωρίς σκορ, πιστεύω ότι είναι ανοιχτό παντού. Βέβαια παίζεται μπροστά στο κοινό της ΑΕΚ, ψυχολογική όθηση υπάρχει, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα πάει μέχρι τέλους. Και με αφορμή το ατρόμητος ΠΑΟΚ της Πέμπτης, να το συνδυάσουμε κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ έχει 8 σερί νίκες στο πρωτάθλημα, 12 σερί νίκες μαζί με το κύπελο. Έχει άλλα 10 μάτς πρωταθλήματος. Μπορεί να πάει μια ομάδα να κάνει σερί 20 στα 20. Γιατί... Κοιτάξτε τώρα, εγώ σας είπα και πριν. Πρέπει να διαχειριστούν το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν είναι εύκολο να κάνεις και στα 20. Πρέπει να προσέξει το κάθε παιχνίδι και εντάξει τώρα είναι τελείως διαφορετικό και το παιχνίδι που πάγουμε το κύπελλο ήδη, το σκορ του πρώτου αγώνα και μετά είναι μια σωστή διαχείριση για να μπορέσει να περάσει την επόμενη φάση. Αλλά μην ξεκινάνε και βλέπουν όλοι τόσο μεγάλο ρίγιο τον μπροστά τους. Ας ασχοληθούν πραγματικά δηλαδή με το πρώτο παιχνίδι που έρχεται και ας κοιτάξουν, γιατί από ό,τι βλέπω και λίγο το πρόγραμμα, παίζει ΑΕΚ πριν έρθει στην Τούμπα 3 παιχνίδια εντός και νομίζω έχει ένα με την Ατρόμητο. Ναι. Σε εκείνο το χρονικό διάστημα ο ΠΑΟΚ θα έχει παίξει και με τον Ολυμπιακό και θα έχει παίξει στην Τρίπολη. Και θα έχει περάσει από τη Λαμία. Δηλαδή δεν μπορείς να βλέπεις να βάζεις τους στόχους με σερί παιχνίδια 20 παιχνίδια νίκες. Αυτά. Μην πιάνει, δηλαδή φορτώνουμε τζάμπα άγχος όλο τον κόσμο εκεί. Mm-hmm. Παιχνίδι, συγκέντρωση, πολύ καλή προσοχή στο κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και ο στόχος θα έρθει περνώντας ένα-ένα τα παιχνίδια. Μάλιστα. Αν μπούμε, σας λέω και πάλι, γιατί το έχουμε και σε άλλα αυτά. Μπούμε πάλι με τον ενθουσιασμό και δεν βλέπουμε κανέναν και πάμε με μεγάλη χώρα. Δυστυχώς το έχουμε ζήσει πολλά χρόνια. Το να γίνεται ένα μεγάλο λάθος και μετά να πέφτει η ψυχολογία στα τάρταρα πολύ. Τελικά, τελικά καταλήγουμε ότι η σοβαρότητα του Λουτσέσκου είναι αυτή που δίνει το πλεονέκτημα στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο. Είναι πολύ σημαντικό ο προπονητής να μπορεί να περάσει μέσα στα αποδητήρια μιας ομάδας η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούει μόνο καλά λόγια. Υπάρχει ο ενθουσιασμός να κρατήσει τους ποδοσφαιριστές προσγειωμένους και να τους πει ότι πάντα κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη όπου υπάρχει παιχνίδι υπάρχει τεράστια δυσκολία μέχρι τη λήξη. Και πιστεύω ότι αυτό το κάνει και το περιβάλλον. Δηλαδή το περιβάλλον γύρω από την ομάδα, μέσα στην ομάδα. Δεν πιστεύω κανείς εκεί να μην γνωρίζει το ρόλο του. Να υπάρχει κάποιος που πολύ ελαφριά θα πλέει τα πράγματα και μόνο με τον ενθουσιασμό. Ο ενθουσιασμός είναι καλός να ελέγχεται και να ξέρεις που πατάς. Γιατί λέω και πάλι, μετά από τόσα χρόνια βρίσκεσαι πρώτος αυτή τη στιγμή και έχεις μπροστά σου να διαχειριστείς πολύ δύσκολα παιχνίδια. Με λίγο πιο κάτω ομάδες και δύο τεράστια ντέρμπι που δεν είναι κερδισμένα πριν. Βεβαίως. Εσύ. Ωραία. Κύριε Βοσνέδη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Αυτά από τον κύριο Αλέκο Βοσνιάδη, τον πρώην προπονητή της Κέρκυρας και βεβαίως αρκετών άλλων. Εκπαικτικός ποδοσφαιράνθρωπος. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει ποτέ να βρεθεί στο ίδιο σημείο. Εκπληκτικός ποδοσφαιράνθρωπος. Mm-hmm. Ακούσαμε τα συν, τα πλην του κάθε διεκδικητή για τα μάτς κυπέλου. Και όχι μόνο μέσα από αυτή την συζήτηση. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Να δούμε το κύπελο πόσο θα επηρεάσει αυτή την προσπάθεια στον προαθλητισμό. Αύριο τα πρώτα παιχνίδια και την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.
Για τον ΠΑΟΚ που πράγματι σε ποδοσφαιρικό επίπεδο και τακτικά είναι αυτά τα ένα-δύο ζητήματα. Ένα για την μετατόπιση του Βιερίνια και πότε μπορεί να συμβεί αυτή, ενώ ο ΠΑΟΚ δουλεύει τόσο καλά με τον Πορτογάλο πίσω. Ένα άλλο με το εξάρι, το οποίο δεν υπάρχει, δεν θέλει ο προπονητής. Κάπου και πέρα το άλλο ζήτημα το οποίο υπήρχε με τον Πρίγιοβιτς και την παρουσία του στα εκτός έδρας παιχνίδια, είναι φανερό ότι υπάρχει βελτίωση όλης της ομάδας αλλά και του Σέρβου ποδοσφαιριστή. Απλά να επιβεβαιωθεί σε μια σειρά αγώνων, ήδη είναι ένα-δύο καλά παιχνίδια, δύο καλά παιχνίδια και στο Αγρίνιο, για να σβήσει αυτό το θέμα που σαφώς υπήρχε. Δεν ήταν κάποιο κατασκεύασμα. Σαφώς ο Σέρβος, κυρίως εκτός περιοχής, έχει τα μειονεκτήματά του. Γιατί εντός είναι σαφώς ο κορυφαίος εκτελεστής στο πρωτάθλημα. Πάμε στο διάλειμμα να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Έχουμε και άλλα ποδοσφαιρικά. Έχουμε και το μπάσκετ σήμερα με το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Λετωνία. Διάλειμμα, επιστροφή σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε λίγο μετά τη μία. Συνεχίζουμε με το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. FM γράφεται και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 54526. Βλέπω στο newsfish είδηση Καραμπόλα με τραυματίες και προβλήματα στον περιφερειακό. Στον περιφερειακό που ένα αυτοκίνητο να κολλήσει, ένα να πάει δεξιά-δεξιά, δημιουργείται μποτιλιάρισμα. Πώς συμβαίνει αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι φαινόμενο. Ένα αυτοκίνητο σταματάει δεξιά, όσο πιο δεξιά μπορεί, και παρόλα αυτά δημιουργείται μποτιλιάρισμα. Γιατί κόβουν όλοι, δε. Εδώ είναι ένα ατύχημα με τρία αυτοκίνητα στο ύψος του Αγίου Παύλου, πριν από λίγο. Το μήνυμα της ημέρας στο διαδίκτυο. Ο Σαμαράς μίλησε για το Μακεδονικό, ο Μαρινάκης μίλησε για τον ανελέητο πόλεμο που δέχεται ο Ολυμπιακός. Οπότε τι έμεινε? Να μιλήσει ο Κασιδιάρης για δικαιώματα των μεταναστών, ο Τσίπρας για πολιτική κολοτούμπα, ο Κουτσούμπας να πει ναι, ο Σόιμπλε να μιλήσει για την αγάπη του για την Ελλάδα και ο Κωστάκης ο Καραμαλής να μιλήσει. Γενικά να μιλήσει. Ναι, είναι αυτά τα οποία περιμένουμε από εδώ και πέρα να συμβούν. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 με Άναδομο, την τεχνική εταιρεία. Αναδομό pavlonakenis.gr στο διαδίκτυο. Μπείτε στο site αλλά και στο Facebook σελίδα για να δείτε ανακοινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Τηλεφωνικά 2311-241-508. Με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης κάθε έργου και τους καλύτερους τεχνικούς. Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης για σεμινάρια. Σε τουριστικά, σεμινάρια στην πληροφορική, σεμινάρια στα οικονομικά, σε ό,τι θέλετε, datalabs.eru.gr, τηλεφωνικά 2310-22-29-62. Και Ιταλός, το κέντρο μπαταρίας, τρία καταστήματα, Σικές, Μοναστηρίου, αλλά και Στροφιθέρμης, το τηλέφωνο κρατήστε, θα χρειαστεί, 2310-545-999 για αλλαγή μπαταρίας οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ θα επιστρέψουμε σε λίγο, για να πάμε και στο μπάσκετ. Ημέρα μπάσκετ σήμερα, ημέρα του πιο μεγάλου αγώνα. Κατάφερε ο ΠΑΟΚ εδώ και ένα-δύο μήνες να το πάει, να πάει την υπόθεση πρόκριση στο τελευταίο μάτς. Το κακό είναι ότι παίζει εκτός έδρας. Αυτό είναι το κακό. Δεν μασάμε. Μάλιστα. Νίκος Μοσχοβίτης, στον αέρα. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Τι έγινε, Νίκο? Όλα καλά. Να παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα εντός, να υπάρχει μια σιγουριά έως πολύ μεγάλη αισιοδοξία, θα περάσει. Τώρα όμως παίζει εκτός. Κάτσε να δούμε τι ποσοστά μας δίνουν οι στοιχηματικές για να δούμε αν η αισιοδοξία σου είναι. Ή τι φαβορεί, Βέντσπλη είναι. Βα, outsider είσαι. Ναι. Φυσικά. Ναι, πόσο outsider έχει σημασία? Για μπάσκετ αρκετά. Κάπου στο 2-20 είναι ο ΠΑΟΚ. Τι λες, δε. Ναι, ναι. Τέτοιο δώρο. Μισό λεπτό. Κάτσε να βάλω δικό του στάρικα. Ναι, ναι. Παρδάνιο. τι αβάντζο δεν είσαι πόντους. Αμάν τώρα πριν το είχα μπροστά. Ποιο αβάντζο, δεν τους βλέπω αυτούς. Πού είναι? 2-26. Ναι, ναι. 2-26. Ναι, ναι. 1-73 δεν είναι. Εκτός έδρας δεν κερδίζω, το βάω. Τι λες, ρε. Καλά. Δεν τους βλέπω αυτούς. 15 πόντους θα κερδίσω σήμερα. Σήμερα θα κερδίσει σήμερα, εντάξει. Ναι, ναι, περιμένετε. Θα κερδίσει σήμερα. Θα σου πω ότι θα παίξω, Νίκο μου, γιατί την προηγούμενη φορά που παίξαμε πληρωθήκαμε.
Ναι. Μην πω ότι πληρωθήκαμε. Όντως. Ναι. Μπάνβιτ Στρασβούργο, δεν τα κουμπάμε. Αυτό ο εαυτή είναι στον όμιλο τη ΑΕΚ, δεν βγάζει άκρη με τίποτα. Ναι, είναι όλα μπερδεμένα. Βενέτσια Στουντιάτε. Όχι, όχι, φύγε, φύγε από εκεί. Ο όμιλο του Πάου και έχει ενδιαφέροντα. Ωραία. Σαλόν Καζαντέπ. Ένα 30 άσο. Διπλό. Γιατί? Ναι, ναι. Γιατί η Σαλόν δεν θα κατέβει στο Europe Cup, αν βγει 5η-6η. Δεν την νοιάζει και έχει δηλώσει ότι δεν θα κατέβει και η Καζαντέπ θέλει να παίξει. Ωραία. 3-35 το διπλό. Τον ΠΑΟΚ τον παίζουμε γιατί είμαστε ΠΑΟΚ, 2-26. Και Τενερίφη. Ένα 40 ρε φίλε Τενερίφη. Έχει το χάντικα πόσο είναι, δεν έχει 5-6 πόντους χάντικα. Περίμενε. 5,5. Θα το πάρει. Γιατί? Γιατί η Νεπτούνας είναι περασμένη ό,τι και να γίνει. Απλά το θέμα είναι αν θα είναι τρίτη ή τέταρτη. Γιατί να μην παίξω over 157,5 με αυτούς που παίζουν run and gun ρε φίλε. Γιατί οι run and gun νομίζω ότι από την Τενερίφη για να φτάσουν στην Κλαϊπέντα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να έχουν run and gun σήμερα. Τσάρτερ δουλεύουν. 25 αεροπλάνα για να φτάσουν εκεί. Τσάρτερ δουλεύουν αυτοί. Ποια η Τενερίφη, εγώ πότε? Από πέρσι. Ήταν όρος του Βασιλιάδη να πει άμα θα έρθω εγώ θα πάω τσάρτερ. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Πιο σοβαρά. Υπάρχουν πιο σοβαρά από αυτά. 1,85. Δηλαδή, εσύ πού βασίζεσαι ότι θα δεις καλό ΠΑΟΚ εκτός έδρας? Έχεις να δεις καλό ΠΑΟΚ εκτός έδρας από πέρυσι, ξέρω εγώ. Βάζουμε 10, παίρνουμε κάτι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι η εικόνα της ομάδας διαφοροποιείται πολύ από, από την έδρα της όταν ταξιδεύει, όταν παίζει μακριά από αυτήν. Αλλά σήμερα είναι ένα παιχνίδι τέτοιο, στο οποίο η λογική λέει ότι όλοι θα πρέπει να είναι 100% συγκεντρωμένοι, γιατί όλοι ξέρουν τι παίζεται. Επίσης, είναι αυτό που πες και εσύ πριν, ότι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πριν περίπου 2 μήνες, είχε θεωρηθεί σχεδόν απίθανο να περάσει. Τώρα το έχει φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο, που ξέρει ότι αν κερδίσει, είναι στην επόμενη φάση. Δεν έχει να κάνει ούτε με άλλα αποτελέσματα, ούτε με διαφορές, ούτε με τίποτα. Ξέρει ότι με νίκη έχει περάσει. Εγώ λέω ότι την ημέρα που κάναμε την τέταρτη ήττα, το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να φτάσουμε την κατάσταση εδώ. Σωστά, ναι, έτσι είναι. Να το φτάσει δηλαδή και να το διεκδικεί στο τέλος. Ναι. Και μάλιστα έτσι όπως ήρθε, έτσι όπως είδαμε τα αποτελέσματα τελευταίες αγωνιστικές, είναι σημαντικό αυτό που λέμε ότι ξέρει ότι κερδίζει και περνάει. Γιατί ας πούμε η ΑΕΚ, αυτή η ΑΕΚ που είναι έτσι όπως είναι με το μπάτζετ που έχει και με όλα αυτά, σήμερα θέλει συνδυασμούς, κόντρα συνδυασμούς, αν κερδίσει με έναν πόντο να κερδίσουν κάποιοι άλλοι, αν κερδίσουν κάποιοι άλλοι να κερδίσει με 8 την Παϊρόη. Δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα, ότι ο ΠΑΟΚ εδώ που το έχει είναι σε ένα σημείο που ξέρει ότι κερδίζει και είναι στην επόμενη φάση. Χάνει, έχει τελειώσει από το Champions League, δεν έχει να περιμένει κάτι άλλο. Οπότε το κίνητρο σίγουρα είναι αυξημένο και εγώ νομίζω ότι και τα επίπεδα συγκέντρωσης θα είναι πολύ πιο μεγάλα από ό,τι σε άλλα εκτός από τα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ. Το μπάσκετ που παίζει ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολο. Θέλει πολύ χρόνο μάλλον να σου φέρει πράγματα εκτός έδρας. Ναι, για να έχει ισορροπία. Γκος έχω, ρε, δεν μασάω. Θα αρχίσει να βάζει ο γκος σήμερα, θα ανοίξει η άμυνά του αναγκαστικά, θα πάνε να προσαρμοστούν πάνω του και θα βάζουν οι άλλοι μετά. Θα βάζουν το κουρμπάλι. Κοίτα, σήμερα το θέμα δεν είναι μόνο ο γκος. Το θέμα είναι να έχει την εικόνα που είχε σε παιχνίδια που έχει κάνει καλά μάτια και έχει κερδίσει από όλου του παίκτε. Γιατί πιθανολογώ ότι η Βέντπιλς κάνοντα σκάουτινγκ στα τελευταία μάτ θα πέσει όλοι πάνω στον γκος. Γιατί στα τελευταία παιχνίδια ο Αμερικανός είναι αυτός που αλλάζει τις ισορροπίες μέσα στο μάτσο. Οπότε το θέμα είναι όλοι οι υπόλοιποι να είναι έτοιμοι να κάνουν αυτά που μπορούν να κάνουν, έτσι. Και όταν λέω αυτά που μπορούν να κάνουν, δηλαδή, ας πούμε στα τελευταία μάτ, ο Κατσίβελς έχει κάνει μια κοιλιά. Ο Λάκι Τζόουνς στα 2 τελευταία μάτ δεν έχει βάλει ένα τόσο παιδιά σκαλάθι. Ο Ζάρας μόλις πάει και ανεβαίνει λίγο και βρίσκει ρυθμό, έρχεται ένας ψηλοτραυματισμός, τον κρατάει πίσω. Πάλι δεν μπορεί να ξαναβρει δηλαδή τον ρυθμό του. Αν όλη Jackson η ομάδα στους ρόλους που έχει σήμερα είναι έτοιμη, τότε νομίζω ότι μπορεί να κερδίσει μια ομάδα σαν την Βέτσπιλς. Οι διαφορές των δύο είναι ελάχιστες, ακόμα και στα νούμερα αποτυπώνεται αυτό. Η Βέτσπιλς είναι μια ομάδα που έχει κερδίσει 2 φορές την Ερήφη και έχει χάσει την έδραση από την Ορλαντίνα. Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις. Έχω πιο έμπειρους παίκτες από αυτούς. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και έχουν και 2 σημαντικές απουσίες. Κιόνα, δηλαδή, ας πούμε, η απουσία του Σκέλε δεν είναι... Ο ψηλός είναι ο Σκέλε. Ο ψηλός δεν είναι ο Σκέλε. Όχι, ο Γκούλμπης είναι αυτός που λέει. Ο Σκέλε είναι ένα εκεί στο 3-4. Παίχτη που παίζει σχεδόν 31 λεπτά στο Champions League και έχει 14 πόντους μέσα όρο πρώτος σκόρερ. Λείπει τις τελευταίες εβδομάδες. Προσπαθούσε να προλάβει αυτό το μάτς, το σημερινό.
Τελικά δεν το προλαβαίνει, όπως λείπει και ο Αμερικανός ο Μπρούσεβιτς, ο οποίος είναι ένα τεσάρι που μπορεί να σουτάρει, μπορεί να απειλήσει γενικά, και αυτός είναι σημαντικός παίκτης στο rotation, δεν παίζει σήμερα. Έχουν δύο απουσίες καλές οι Λετωνοί. Οπότε, εντάξει, για τον ΠΑΟΚ είναι θέμα το πώς θα είναι σωματικά σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι, χθες δεν έγινε καν προπόνηση. Τώρα αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η προπόνηση στο γήπεδο της Βέντσπιλ, γιατί η ομάδα έφυγε Κυριακή βράδυ από Θεσσαλονίκη για Αθήνα, διανεκτέρευσε σε ξενοδοχείο και στο αεροδρόμιο κοντά, έφευγε 7 η ώρα το πρωί για να ξεκινήσει το ταξίδι για την Βέντσπιλ, οπότε αμφιβάλλω αν οι παίχτες κοιμήθηκαν 2-3 ώρες. Το ταξίδι χθες είχε αρχικά Φραγκφούρτη, μετά Ρίγα και από τη Ρίγα οδικό στο Βέντσπιλ περίπου 3 ώρες. Χθες προπόνηση δεν έγινε, γιατί όλοι ήταν πάρα πολύ κουρασμένοι. Θα σε ρωτήσω κάτι, δεν έχει Μόσχα πτήσεις, πρέπει να πηγαίνεις δηλαδή από Φραγκφούρτη? Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Είναι κύκλος, δε φίλε, είναι δηλαδή... Ναι, δεν το ξέρω το πώς γίνεται. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι για τον Πάοκ είναι και αυτό το κομμάτι της φρεσκάδας, το πώς θα ξεπεράσει έτσι αυτό το ταξίδι που ήταν δύσκολο και... Ούτε μια μέρα, δηλαδή ούτε δύο μέρες δεν έχουν μεσολαβήσει από το προηγούμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το ζήτημα. Όλοι θεωρούν ότι μέσα στην ομάδα ότι η διάθεση και το κίνητρο που έχουν θα το υποσκελίσει αυτό το πράγμα. Θα το δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει. Μια ερώτηση από φίλο του μπάσκετ, τον οποίο βγάζει μια αγωνία. Αυτός ο νημανί του μπάσκετ, ο Κρουμπάλη, δεν γίνεται να μείνει εκτός δωδεκάδας? Δεν είμαστε για νευρικό κλονισμό, γράφει. Κοίτα. Φίλος ο οποίος υποτιμάει τον αθλητή. Εγώ λέω ότι όταν σηκώνεται να σουτάρει, γυρνάμε, κοιτάμε αλλού. Να μην υπάρχει εικόνα στη φάση. Όχι, ρε. Αν φτάσει μπάλα στα χέρια του και την πιάσει, άμα σουτάρει καλά, είναι θέμα να την πιάσει. Δημήτρη, γενικά μόλις κατευθύνεται η μπάλα σε αυτόν, γυρνάς το κεφάλι και έχεις την ψυχική σου ηρεμία. Δεν βλέπεις την τηλεόραση. Νίκο, πες για τα πλεονεκτήματα του αθλητή, την ενέργεια, για τα rebound. Μας τα είχε πει και ο Ηλίας ο Παπαθεοδόρου εδώ, Δημήτρη, μου να άκουγες εκείνη τη μέρα. Τα βλέπετε. Αλλά εγώ λέω ότι όταν παίρνει την μπάλα, δεν θέλω να τον δω να παίζει σκουός με το ταμπλό. Γιατί σκουός παίζει. Ωραία, τη βαράει με τόση δύναμη. Δεν έχει εκείνο που έχει στο PlayStation που το τρίγωνο. Όχι το τρίγωνο, το τετράγωνο. Να δοκιμάζει τη δύναμη. Πιστεύεις? Εγώ νομίζω ότι πλέον, επειδή έχουμε ένα πολύ μεγάλο δίκο από τον Κρουμπάλη, μπορείς να καταλάβεις από την πρώτη φάση αυτό. Αν θα βοηθήσει ή όχι. Δηλαδή, ο μαύρος Γιώργος Φουτάκης του έφυγε η μπάλα ή έχασε ένα καλάθι σχετικά εύκολο, έχει τελειώσει το παιχνίδι επιθετικά για αυτόν. Τελειώσαμε. Έβαλε ή πήρε ένα φάουλ και έβαλε δύο βολές. Θα βοηθήσει και επιθετικά. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι απλά. Ναι. Για τον άλλο Αμερικανό, τι συμπέρασμα έχεις βγάλει? Τον άλλον Αμερικανό. Εκεί τι γίνεται? Τον Τάξον λέμε τώρα, έτσι. Ναι. Θεότητα. Είναι φοβερός τύπος. Σε αυτό που λέει ο Σταύρος έχει δίκιο. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει ένας μέσα στην ομάδα να πει κάτι στραβό για το χαρακτήρα του. Έτσι, είναι φοβερό παιδί. Ο Γιαμπάσκετ μιλάμε. Που δεν το βρίσκεις έτσι εύκολα σε Αμερικάνους. Okay. Τώρα στο μπασκετικό το κομμάτι είναι ένας ψηλός πολύ περίεργος. Δηλαδή όταν βλέπεις το παρουσιαστικό του, λες αυτός είναι θηρίο. Yeah. Δηλαδή τον βλέπεις μέσα στο γήπεδο και λες αυτός είναι κλασικός έντερ, παιδί μου, κι όμως είναι παίκτης ο οποίος πιο πολύ το σουτ ψάχνει, έτσι. Είναι καλό στο να τελειώσει σε pick and roll, αλλά δύσκολα θα πάρει την μπάλα να παίξει με πλάτη. Ωραία. Και μετά υπάρχει ένα φοβερό πρόβλημα, θα πω εγώ, όταν είναι μέσα στην pick and roll άμυνα. Έχει σοβαρό ζήτημα. Το παλεύει, είναι η αλήθεια. Είναι σχετικά βελτιωμένο σε σχέση με το ξεκίνημα, γιατί νομίζω ότι είναι και το κορμί του πλέον σε πιο καλή κατάσταση σε σχέση με την αρχή. Αλλά ο κάθε αντίπαλος, όταν είναι ο Τζάκσον μέσα, προσπαθεί να τον βάλει στη μέση στο pick and roll και από εκεί να παίξει. Και συνήθως το κάνει με επιτυχία. Είναι παίχτης που νομίζω περισσότερα πράγματα μπορεί να δώσει επιθετικά παρά αμυντικά. Το θέμα είναι στην άμυνα, όταν είναι μέσα, να μπορέσει να τον καλύψει. Ας τον έχεις με Μαργαρίτη μέσα. Παράδειγμα, ας πούμε, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ωραία, ξεκινάει ο Παναθηναϊκός με τον Όγκαστ. Ωραία. Ο Τζάκσον στην πρώτη περίοδο έχει 11 πόντους, αν θυμάμαι καλά. Είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει μπει έτσι σε καλό ρυθμό στο παιχνίδι. Σε κάποια φάση ο Πασκουάλ βάζει τον Μπουγιούκα και λες ότι, okay, ο Μπουγιούκα ταιριάζει πιο πολύ στον Τζάκσον. Γιατί είναι πιο κλασικό πεντάρι, παίζει κοντά στο καλάθι και όλα αυτά. Με το που βάζει τον Μπουγιούκα, ο Παθεοδόρου τραβάει έξω τον Τζάκσον και βάζει τον Κρουμπάλι. Που είναι 10% πιο χαμηλός από τον Μπουγιούκα. Για να παίξει άμυνα όμως. Δηλαδή θέλω να πω ότι το θέμα στην άμυνα με τον Αμερικανό υπάρχει.
Είναι ζήτημα το πώς θα... Όχι να τον κρύψεις, το πώς τέλος πάντων θα μπορέσει να καλύψει τις αδυναμίες του. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ και περνάει και μπορεί να φτάσει και τρίτος. Χάνει και μένει έξω. Ναι. Και πού συνεχίζει να χάσει? Συνεχίζει το κύπελλο. Νίκο, μην πέφτεις τόσο χαμηλά, αγόρι μου, στον αέρα. Ρωτάει εδώ ο μίζερος παντρεμένος από 8 χρονών τι θα γίνει άμα χάσει. Δεν θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Ενημέρωσε τον λίγο. Ναι, αλλά επειδή υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν υπάρχει αυτό γιατί... το ενδεχόμενο, αγόρι μου. Θυμήσου την τελευταία σου. Δεν χάνει ο ΠΑΟΚ. Εκτός ένας νίκης. Δεν χάνει ο ΠΑΟΚ. Θυμήσου 17 έχει ή 18. Ξυπνήστε. Ναι, ναι. Το μέταλλο αυτής της φανέλας. Ωραία, είναι πολύ βαρύ. Δεν χάνει από αυτούς εδώ. Πώς θα το κάνω τώρα. Τα προηγούμενα χρόνια που πήρε προκρίσεις σε knockout φάσεις στις διοργανώσεις και πέσει στο Champions League και πρόπερση στο Europe Cup, στο Euro Cup μάλλον, συγγνώμη, ήταν με νίκες εκτός έδρας. 6 must win νίκες έχω πάρει στην Ευρώπη. Πες το διπλανού μου. 6. 6 τελικούς έχω πάρει. Θα πάρει και μια ακόμα. Άντε, απλά καλά κάνει ο Δημήτρης, καλά κάνει. Δεν κάνει καλά, γιατί... όχι, περνάει αρνητική ενέργεια στην πόλη. Εσύ κάτσε να το πούμε. Στην Ιουλίου, όχι, άμα το πεις να κάνει μια. Okay, να πω τι έγινε στο Λαύριο. Να πω τι έγινε στον Προμηθέα. Δεν, εκεί με στήσανε. Να πω τι έγινε. Και στο Λαύριο και στον Προμηθέα. Ο Ψαριανός και ο Φούσου. Τόσο μικρός είσαι. Ο Φούσου. Να σε στήσει το Λαύριο και Προμηθέας. Ο που μας επούλουσε τρέλα στον πάγκο. Ψαλτίδι του ΠΑΟΚ 24. Λες ότι σε στήσε ο Προμηθέας και δεν τρέπεσαι. Τι να κάνω, δεν τρέπεσαι λίγο. Πώς το λένε αυτό να που πουλούσε τρέλα, Σόμος. Ο Σόμος ήταν στην Πάτρα. Στην Πάτρα και ο Ψαριανός στο Λαύριο. Να μην ξεχνιόμαστε. Από το Φάρο έχασες. Την ομάδα που έχει 4 ονόματα. Δεν το βλέπαμε, είμαστε στον δρόμο. Αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι το χειρότερο από όλα. Ούτε το Λάβριο δεν προμηθεύει. Ο Φάρος είναι πρόβλημα. Από το δίπλαρο έχασες. Όχι, δεν μπορούσα να πάρει, δεν με καμπερδεύεις. Από το Παπαμακάρι και τον Άντο Παπαντονίου. Όχι, ρε, ο άλλος που είναι. Ο Παπαντονίου. Όχι, ο άλλος, έχουν και άλλο κοντό. Που είναι ο Μουράτος, ναι. Από το Μουράτο έχασες. Έχασα από το Μουράτο, είναι γεγονός. Είναι η μαύρη στιγμή της σεζόν. Έχεις να κερδίσεις εκτός έδρας. Από τότε που κόβαμε βασικό. Έλα, από την Καζιαντέπ. Από την Καζιαντέπ. Οκτώβριο είχαμε. Παιδιά, όχι. Δεν είναι. Μερικά πράγματα τα αφήνεις να εξελιχθούν για να το κάνεις εκεί που πρέπει. Δεν καταλαβαίνετε από μπάσκετ. Εδώ τώρα δεν μπορεί ο Καρύμ Αμπτούλ Κόλκας σας λέει ωραία, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει. Και γράψτε από τώρα θα γκρινιάζει πάλι για τη διαιτησία. Γράψτε. Σου λέω δεν υπάρχει. Γιατί θα έχει 28 φάουλ στο ημίχρονο. Δεν τους βλέπω αυτούς. Οι Βένσπιλς. Ποια Βένσπιλς. Μόνο στον Τζόχλα ελπίζεις. Μόνο στον Τζόχλα πείρα είναι. Μόνο στην εμπειρία. Πείρα είναι. Την εμπειρία του Τζόχλα ελπίζεις. Μόνο εκεί. Μαργαρίτη έχω. Τζάκσον έχω. Μάικλ, you know I'm bad. I'm bad. Άρα Νίκο, να μιλήσουμε αύριο για το πού συνεχίζει ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Ακριβώς. Αύριο θα ψάχνουμε τον αντίπαλο να δούμε. Θα είναι ο ΠΑΟΚ τρίτος. Μετά είναι νοκάουτ του Champions League. Ναι, ναι. Υπάρχει περίπτωση να έρθει η Παρτιζάν πάλι. Όχι, η Παρτιζάν δεν είναι, έφυγε από το Champions League. Όποιο και να δεν του βλέπω, θα φτάσει στου 4. Ο Γιανακόπουλος από πού θέλει να φύγει? Από την Euroleague. Πού να πάει? Πουθενά. Καλά, εκεί τώρα. Τώρα να είχαμε να λέγαμε. Όποιο μπορεί να βγάλει άκρη τώρα εκεί τι γίνεται με τον Γιανακόπουλο, οκ. Λίγα είχαν οι Παναθηναϊκοί, έχουν και αυτό τώρα. Ξαφνικά να χάσουν και την Ευρωλίγκα, να φεύγουν από τα μπαλκόνια. Τι λένε οι Παναθηναϊκοί, για δώσουμε λίγο κλίμα. Τι να λένε, έχουν τίποτα να δούνε, τι να δουν το Πόλο. Όχι, κοίταξε. Καταρχάς οι Παναθηναϊκοί στο μπάσκετ. Αφού τους απειλεί. Είναι αυτοί που είναι full μαζί με Δημήτρη Γιανακόπουλο και είναι αυτοί που δεν πολύ μιλάνε. Ωραία, γιατί ξέρουν τι σημαίνει η οικογένεια Γιανακόπουλου. Έτσι κι αλλιώς τα χρόνια στο μπάσκετ. Ναι. Απλά τώρα ο συγκεκριμένος, επειδή δεν μπορείς να ψυχολογήσεις τώρα έτσι, δεν μπορείς να ξέρεις πώς μπορεί να ξυπνήσει σήμερα και τι μπορεί να κάνει. Χθες η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε ότι του απαγορεύει την είσοδο στα γήπεδά της για ένα χρόνο. Ναι. Για αυτά που έγραψε στο Instagram μετά το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε. Ωραία. Και λέω το όγρο παράδειγμα. Ωραία, πα στον Παναθηναϊκό, περνάει στο Final Four. Το Instagram και πάει στο Μεγάλο. Δηλαδή, θα πάει ο Γιανακόπουλος και δεν το πούνε. Δεν μπαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή. Δεν μπαίνει στο αναγνωστικό χώρο. Τι στο γήπεδο. Αποκλεισμό από τα γήπεδά της, λέει. Για 12 μήνες. Στην Κυρκίδα δεν μπαίνει στην Κυρκίδα. Κάτι τέτοιο προφανώς. Και σου λέει αυτός, άμα δεν μπορώ να πω, εγώ δεν μπήκε ομάδα καθόλου. Και λέει χθες, λοιπόν χθες ο Γιανακόπουλος, ότι εγώ άμα ήταν δική μου απόφαση θα έφευγα τώρα από την Ευρωλίγκα, τώρα, αλλά θα ρωτήσω τον κόσμο. Και αν ο κόσμος πει να μείνουμε, εγώ θα αποχωρήσω. Τι λέει ο κόσμος από χθες? Δεν ξέρω, καταρχάς, τι θα κάνει δημοψήφισμα, πώς θα γίνει η δουλειά αυτή, δεν ξέρω. Ένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να πω εκεί όπου γίνονται όλα. Και πού ξέρεις ποιος θα ψηφίσει εκεί πέρα μέσα? Θα μπουν όλοι οι Ολυμπιακοί, θα πούνε φεύγουν. Φύγε εσύ, δεν μου. Το βάλουμε και εμείς, Νίκο. Όταν σε βάλει, ρίξε το μία. Ωραία. Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα
ο ίδιος είχε βρεθεί στη Γενέβη στα γραφεία της FIBA, ωραία, και έβαλε κάτι στο Instagram και αυτά το πήρανε όλοι, ότι τι πήγε να κάνει, γιατί πήγε, έχει κόντρα με την Ευρωλίγκα, μήπως θα φύγει, θα πάει στη FIBA και αν θα φύγει δεν θα πάει μόνος, θα πάρει και άλλες ομάδες και κάτι τέτοια. Όποιος μπορεί να βγάλει άκρη, θα τη βγάλει. Προβλήματα για αυτό. Με το συγκεκριμένο. Ωραία. Νίκος, ευχαριστούμε. 9:30 το παιχνίδι, έτσι. 9:30 και είναι και στην R3 μεταδίδεται. Δείχνει R3 ΠΑΟΚ. Πώς έγινε αυτό. Ναι, ναι. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μεγάλο ματς Ventspils ΠΑΟΚ. Εσείς ακούτε Κόλκα και παίξτε ΠΑΟΚ. Εγώ θα παίξω. Πώς το είπε το άλλο. Gaziantep. Λοιπόν, πάμε τελευταίο διάλειμμα για να δούμε και τα υπόλοιπα επιστρέφοντας στα ποδοσφαιρικά. Άντε στον Πατσόκο εκπομπή έχουμε, άντε, ξύπνα. Δεν γίνεται να είμαστε μόνο εμείς επαγγελματίες σε αυτό το μαγαζί. Δεν γίνεται, φίλε, να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Βάλε λίγο πλάτη. Να συνδεθούμε με την αίθουσα 6 και την τηλεφωνική γραμμή 11. Είναι μαζί μας η Ελένη Μπούντου να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει στα υπόλοιπα θέματα. Ελένη, καλησπέρα. Χαίρετε, από τη 12 βγήκα. Καλημέρα. Α, συγγνώμη, δεν το... Δεν καλημέρα, το καλημέρα. Λοιπόν, σε ρυθμούς κυπέλου κινούμαστε. Σε ρυθμούς... Σοβαρά μιλάς τώρα. Ναι, 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 το δίνω. Τι αλλαγές θα κάνεις? Δεν θα κάνεις. Εσύ, Δημήτρη, να μας πεις που το μελετάς πολύ αυτό το παιχνίδι. Ναι, δεν περνάει, δεν περνάει από εκεί από. Ναι, ορίστε. Ελπίζω μόνο να είναι κατά την τακτική σου αυτή που το κάνεις για γούρι, έτσι. Όχι, τι γούρι, δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει. Γιατί δεν περνάει, θεωρείς? Γιατί... ξέρω εγώ. Ας πάρουμε τα δεδομένα, διαιτησία, Στυλιαράς. Καλώς είναι. 50 ρίσκους. Ωραία. Οπότε δεν μπορούμε να το βάλουμε έτσι στην εξίσωση της κουβέντας. Αυτή την κουβέντα, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να την κάνουμε στον Ατρόμητο, όχι σε εμάς για τα μεταξύ μας παιχνίδια φέτος. Πάμε παρακάτω. Να είμαστε λίγο... Πάμε okay, παρακάτω. Ναι. Πάμε στα υπόλοιπα. Προβλήματα τραυματισμών απουσιών έχεις? Όχι, πλην του Ελ Καντουρί που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και ως γνωστόν δεν υπολογίζεται, έτσι. Φρέσκο Κάνιας έχεις? Έχεις. Άρα παίζει ο Κάνιας. Δεν έχει. Μπορείς να κάνεις και να αλλάξεις ενδεκάδα. Κύπελο, σκιαμπάνι διαβάλει. Τι? Το τσουρμάτσο. Έλα, Πασχαλάκης. Εντάξει. Ήρεοι εναλλακτικά. Ναι. Δεξιά κρέσπο. Έχεις. Μάτος θεάπαιξη, το λέω από είναι τώρα. Είναι κύπελο, πρέπει να υπάρχουν και δύο εικοσάριδες. Ωραία, άρα μέσα ο... Πασχαλάκης. Σκιαμπάνης. Πασχαλάκης τέρμα. Ωραία. Δεξιά ο Κρέσπος. Ο Κρέσπος. Ο Κρέσπο. Ναι. Βαρέλα Μαλεζάς. Ωραία. Αζεβέδο. Αζεβέδο, πολύ σωστά. Κάνιας. Κάνιας Μαουρίτσιο. Κάνιας Σάχοφ, κύπελο, κύπελο. Κάνιας Σάχοφ. Λιμνιό. Λιμνιός Βιερίνια. Ναι. Μπίσεσβαρ και Κουλούρης. Και Κουλούρης. Αυτά είναι. Μια χαρά είναι κάτω. Μια σειρά παικτών. Πανηγύρι στο Περιστέρι. Μια σειρά παικτών που μπορεί να επιστρέψουν στο αρχικό σχήμα. Υπάρχει το μαξιλαράκι του 2-0, έτσι. Γιατί Λιμνιός, όχι Λιμνιός, Μακ δεξιά. Τώρα είναι που θα... Μακ δεξιά, γιατί κοιτάω και το παιχνίδι της Κυριακής. Που θα παίξουμε Τσάνο Βιερίνια. Ξεκουραστεί το μαύρο αγόρι. Που το κυνηγάτε όλοι και είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Μετά από τον Βιερίνια, τον Μάτος, τον Μπέλκα, τον Βαρέλα και τον Μπρίγιοβιτς. Βλέπω και διάφορες πληροφορίες τώρα που είπε ο Σταύρος για ποιος ήταν ο καλύτερος. Έχουν ανέβει διάφορες ψηφοφορίες στο διαδίκτυο, έτσι, μεταξύ των οπαδών του ΠΑΟΚ. Η τετράδα αυτή που τουλάχιστον εγώ έχω αντιληφθεί ως επικρατέστερη για τον πολύ τιμότερο μέχρι στιγμής. Πολύ τιμότερο την κινέζικη λέξη. Για τον πολυτιμότερο συνολικά της σεζόν. Σαφώς η τετράδα είναι ανάμεσα σε Μάτος, Πέλκα, Πρίγιοβιτς και Βαρέλα. Ο Βιερίνια δεν είναι μέσα. Τσακάλια είμαστε. Βιερίνια, ναι, ας το βάλουμε και το Βιερίνια. Ποια σεζόν, μωρέ, ακόμα 10 παιχνίδια. Γιατί... Τα 2/3 του πρωταθλήματος, Δημήτρη. Α, τα 2/3 του πρωταθλήματος. Ο Βιερίνια πρέπει να βγει από την ψηφοφορία. Να του λέμε ένα ευχαριστώ που γύρισε. Δεν το έκανε για την ψυχή της μάνας του, βέβαια. Αλλά ευχαριστούμε. Τον βάζουμε στην άκρη και μετά ας ψηφίσουν οι υπόλοιποι. Γιατί δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό κομμάτι, είναι όλο το πακέτο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ενδεκάδα. Δεν ξέρω πού ο Δημήτρης στέκεται, πού ανησυχεί, πού φοβάται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Διαιτησία αναφέραμε, προβλήματα δεν υπάρχουν. Εναλλακτικές φρέσκες λύσεις στα χέρια του Λουτσέσκου επίσης υπάρχουν. Ενδεκάδα για να ανακατέψει την τράπουλα βγαίνει. Ένα μαξιλαράκι της τάξης του 2-0 υπάρχει. Οι ενστάσεις του Δημήτρη θα σας ακουστούν.
Όχι, γιατί ο Δημήτρης σέβεται πολύ το ποδοσφαιρικά του Ατρόμητο που το κάνω και εγώ αυτό, εντάξει. Σαφώς, σαφώς. Εντάξει, ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα εξαιρετική, πολύ καλά δουλεμένη, πολύ σωστά δομημένη, με συγχρονισμό, με αρκετά καλά αθλητικά προσόντα, με πολύ σωστά χαρακτηριστικά δομημένα αναγραμμή. Είναι λογικό να τη σέβεται. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ο ΠΑΟΚ δεν έχει δώσει δικαίωμα ότι θα είναι ασόβαρο στο παιχνίδι όπως φοβάται ο συνάδελφος. Και πόσο μάλλον να μην μπορεί να διαχειριστεί ένα τέτοιο σκορ, έτσι. Εντάξει, το σκορ κάμια φορά ξέρει, σου κάθεται καμιά σταυροκρουσιά στην αρχή. Και σου γυρίζει την ψυχολογία, αλλά νομίζω ότι ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να βάλει ένα γκολ. Δεν είναι εύκολο απέναντι στον Ατρόμητο, αλλά πρέπει να βάλει ένα γκολ για να τελειώσει η υπόθεση. Και για να αφήσουμε και αυτό το παιχνίδι, ας επιστρέψουμε στα του πρωταθλήματος. Δευτέρα υπάρχει παιχνίδι με την Λάρισα, 7.30 ώρα το απόγευμα. Από σήμερα κυκλοφορούν και τα εισιτήρια για το γήπεδο της... Βάλατε στο site ότι έχει εισιτήρια. Είπαν τα παιδιά. Ναι, ωραία, μπράβο. Από χθες ότι σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το παιχνίδι της Δευτέρας. Στοπ. Ναι. Οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα θα κερδίσουν εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΛ. Οι 10 πρώτοι να έχουν άμκα και αριθμό ταυτότητας. Οι 10 πρώτοι, αν δούμε πόσα λεπτά θα χρειαστούν. 23, 10, 2, 87, 8, 8, 8. Οι 10 πρώτοι. Και τα πόσα λεπτά θα χρειαστούν είναι και η διαδικασία του να πάρεις ονοματεπώνυμο, άμκα και ούτω καθεξής. Οπότε μπλοκάρει κάπως η γραμμή. Έχουμε εμπειρία και γρήγορη γραμματιακή υποστήριξη. Ωραία, λοιπόν. Η καλύτερη στην πόλη. Ωραία. Επιστρέφει. Γιατί γελάς, Ελένη? Γιατί συμφωνώ, δεν γίνεται να μην συμφωνήσω εγώ σε αυτό που είπες. Απλά θα ήταν προτιμότερο να το πω εγώ, Δημήτρη, γιατί το ξέρω καλύτερα, λέω εγώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, ναι, από σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια, έχει και ο κόσμος τη δυνατότητα να κερδίσει για να βρεθεί στο γήπεδο της Τούμπας. Υπάρχει έτσι μεγάλη κινητικότητα, όπως είναι λογικό, υπάρχει μεγάλη διάθεση, μεγάλη όρεξη να βρεθούν, παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι είναι Δευτέρα. Και μην ξεχνάτε και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ επιστρέφει μετά από καιρό στην Τούμπα, γιατί ήταν και το παιχνίδι στο Αγρίνιο, ήταν αυτό στα Γιάννενα, τώρα ο Τρόμητος, είναι πολλά παιχνίδια έτσι μακριά από το σπίτι του. Από εκεί και πέρα ξεχωρίζουμε κάποιες δηλώσεις έτσι των ποδοσφαιριστών που συνηθίζουν να μιλούν στις πατρίδες τους, όπως είναι αυτές του Μαουρίσιο, έτσι. Μετά από κάθε παιχνίδι στο οποίο ο Βραζιλιάνος είναι βασικός. Πριν κάνει μπάνιο πρέπει να μιλάει αυτός, Πριν μπει στο αεροπλάνο σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ο Σελαλίνιο, ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφος από τη Βραζιλία, ο οποίος τις γράφει μόνος του και δημοσιεύεται πριν βγει από το μπάνιο. Γεια σας, Ελένη. Ο οποίος είναι πεπισμένος, είναι σίγουρος πως ο ΠΑΟΚ θα πάρει τίτλο αυτήν την χρονιά. Χάθηκαν κάποια παιχνίδια στην αρχή της σεζόν. Από εκεί και πέρα χτίσαμε ένα απαραίτητο νικηφόρο σερί. Τώρα έχουμε ανοίξει τη διαφορά μας από τους αντιπάλους μας. Δεν πρέπει να επαναπαυτούμε, δεν πρέπει να χαλαρώσουμε και να συνεχίσουμε έτσι σε αυτό το κλίμα και σε αυτό το νικηφόρο σερί το οποίο έχουμε χτίσει. Στη Ρουμανία παίζει πάρα πολύ ο Λουτσέσκου. Μάλιστα σχολιάζουν το πώς αντιμετώπισε με χιούμορ τον γκολ που δέχτηκε η ομάδα του μετά το σερί που έχτιζε, λέγοντας χαρακτηριστικό ότι ο μόνος που στεναχωρέθηκε πιθανότατα να είναι ο Πασχαλάκης. Από εκεί και πέρα και το γκολ το οποίο δεχτήκαμε είναι μέσα στο παιχνίδι και συνεχίζουμε. Γίνονται έτσι διάφορες αναφορές για τον Ρουμάνο, ο οποίος αποθεώνεται από τους συμπατριώτες του για τη δουλειά και για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Υπάρχουν και πάρα πολλές αναφορές από την Τουρκία βεβαίως για τον Λουτσέσκου. Γενικώς το τελευταίο διάστημα από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα υπάρχουν διάφορες αναφορές των Τούρκων με την κατάσταση εδώ στο βαθμολογικό πίνακα, το πώς διαμορφώνεται, το πώς ο ΠΑΟΚ συνεχίζει έτσι την κούρσα. Φαίνεται ότι απασχολεί και τους Τούρκους. Δηλώσεις όμως έκανε και ο Ρόμπερτ Μαξ στην επίσημη στη σελίδα του, τουλάχιστον. Μίλησε τον εαυτό του, δηλαδή. Να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Τουλάχιστον αυτό το ξέρουμε, Σταύρο, ότι ο συγκεκριμένος μιλάει, κάνει το δικό του σχόλιο μετά από κάθε παιχνίδι, έτσι. Είπε ότι ήταν το καλύτερο 45 λεπτό του ΠΑΟΚ μακριά από την έδρα του, ότι ο ΠΑΟΚ με την ορμή και την εικόνα που είχε στο πρώτο 45 λεπτό θα μπορούσε να πετύχει πολλά περισσότερα γκολ. Ευχαρίστησε βεβαίως τον κόσμο που ταξίδεψε από παντού για να βρεθούν στο γήπεδο. Όπως ανέφερα, νιώσαμε σαν να παίζουμε στο σπίτι μας και θα πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.
Είναι δύσκολο, αλλά συνεχίζουμε ενωμένοι. Ήταν και το μήνυμα του Βαρέλα, ο οποίος αποθεώνεται από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Το είχε πει και σε συνέντευξή του ότι στο μάτς της Νέας Μύρνης, στον πρώτο γύρο, πήγαμε κοντά στους οπαδούς, πήγαμε κοντά στον κόσμο μας, αλλά νιώσαμε ότι δεν μας θέλουν. Ήταν ένα ατυχές αποτέλεσμα για μας και αντιμετωπίσαμε αυτή την αντίδραση του κόσμου. Φαντάζεσαι να πάρεις πρωτάθλημα για ένα βαθμό χάρη σε εκείνο τον γκολ του Μάτος στη Νέα Σμύρνη? Φαντάζεσαι να χάσει για δύο χάρη σε εκείνο τον Κρισμάν στη Λάρισα? Μα γιατί παίρνει το αρνητικό σενάριο? Γιατί άμα μπούμε θετικά. Ναι, θετικά εδώ, εντάξει, εννοείται. Βιερίνη, ασίστ, Μάτος, γκολ. Όλη η χρονιά σου. Ναι. Κατά τα άλλα, Ελένη. Κατά τα άλλα, ηρεμία. Περιμένουμε και σήμερα την προπόνηση για να δούμε αν θα υπάρξουν τυχόν αλλαγές. Είναι οι μέρες που γίνονται δοκιμές, που οι μέρες που ο Λουτσέσκου καταστρώνει τα πλάνα του με φόντο το παιχνίδι της Πέμπτης. Ωραία. Αυτά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά γύρω και από το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε αγώνας βόλεϊ στις 6 ώρα κύπελο Εθνικός Αλεξανδρούπολης ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό το παιχνίδι. Δεν μας ειδοποίησαν όλους παραδόξως για τα 10 εισιτήρια που τελείωσαν. Πού βρίσκεται η λίστα? Μέχρι να γράψει άμκα και τέτοια, ποιο νομίζεις ότι είναι της NASA η γραμματιακή υποστήριξη? Πώς τα λες τα πράγματα? Τι νοείς? Στο 8 είναι, στο 9. Στο 8. Έχει ακόμα δηλαδή. Μπορεί να προλάβει κάποιος. Ναι, ρε. 23, 10, 27, 8, 8, 8. Όποιος προλάβει και θα μας ειδοποιήσουν για το πότε τελειώνει. Είδαμε και τις εκθέσεις αστυνομίας για ό,τι συνέβη στο Καραϊσκάκι. Επειδή δεν τις είδα εγώ, με ενημερώνεις λίγο? Ναι. 8 η ώρα είναι το βόλιο. 8 η ώρα είναι, μας ενημερώνει ο Γιάννης Παρασκευαίδης. 8 η ώρα το βόλιο και 9.30 το... Να τελειώνουν γρήγορα για να δούμε και το μπάσκετ. Μην κουραζόμαστε τώρα τζάμπα. Υπάρχουν ξεχωριστές εκθέσεις για την επίθεση στο λεωφορείο της ΑΕΚ, η οποία όμως έγινε μακριά από το γήπεδο. Δεν ξέρω, μπορείς να αποδείξεις ότι είναι. Για ένα ακόμα περιστατικό, αλλά βέβαια και για τα επεισόδια. Είναι τρεις διαφορετικές εκθέσεις και τρεις διαφορετικές δικογραφίες. Το άλλο είναι έξω από το γήπεδο, επίθεση με μολότοφ στα ΜΑΤ. Έξω το Καραϊσκάκι περίπου μια μισή ώρα πριν την σέντρα του αγώνα. Είναι τρεις διαφορετικές υποθέσεις. Τώρα το κατηγορητήριο θα λέει για την έκθεση της αστυνομίας για τα επεισόδια στο Καραϊσκάκι. Μπορούμε να δούμε. Μιλάει για εισβολή στον αγωνιστικό χώρο περίπου 200 ατόμων. Περιγράφεται με λεπτομέρεια, περιγράφονται περιστατικά πρόκληση σωματικών βλαβών και απόπειρας πρόκληση σωματικών βλαβών, φθορές, ρήψη αντικειμένων και άλλα. Τονίζεται ότι στη διάρκεια των επεισοδίων, μετά τη λήξη του ντέρμπι, συνελήφθησαν δύο Έλληνες, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε. Άρα πιθανολογούμε ότι είναι από συλλαλητήριο. Όχι. Ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 301 στρατικό νοσοκομείο. 20.000. Ειδικά το τελευταίο γεγονός, πιθανόν να αποβεί καθοριστικό για τον Ολυμπιακό, καθώς βάσει κανονισμού οι βιοπραγίες παράλληλα με την εισβολή επιφέρουν αφαίρεση βαθμών. Και φυσικά από τους εισβολείς δεν είχαν καλυμμένα πρόσωπα. Εμείς ακούγαμε στο ραδιόφωνο συνθέτους να περιγράφουν, που έλεγαν με βεβαιότητα ότι κάποιοι είχαν και διαπιστεύσεις. Εννοείται. Στο Ολυμπιακό αυτά δεν είναι πρόβλημα, φίλε. Όλοι μπορούν να έχουν διαπιστεύσεις. Ναι, θυμίζουμε ότι και πέρυσι, για ό,τι συνέβη στα αποδυτήρια 2-3 φορές, και πάλι υπήρχαν μαρτυρίες για το ότι πρωταγωνίστησαν άνθρωποι με διαπιστεύσεις. Έτσι. Που σχετίζονται επίσημα δηλαδή με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Σήμερα το κατηγορητήριο, την Πέμπτη είναι αυτές οι αποφάσεις. Και να δούμε τι θα σημαίνει για τον Ολυμπιακό. Το άρθρο 15 αναφέρει για τέτοιου είδους περιστατικά, για είσοδο παδών στον αγωνιστικό χώρο, πριν, μετά κτλ. Και δημιουργία επεισοδίων. Αν η είσοδος συνδέεται με βιοπραγίες κατά προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας, χρηματική ποινή από 50 έως 250.000 ευρώ και ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές από 2 ως 4 αγωνιστικές και επρόσθετα ποινή αφαίρεσης βαθμών 3 βαθμών δηλαδή. Yeah.
Αυτό που πρέπει να συμβεί, Δημήτρη μου, μείον τρεις. Μείον τρεις. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Αυτό δεν λέω όμως. Μέχρι και μείον τρεις. Είναι ένα χρηματικό πρόστιμο, είναι με περιθώριο 50-250, 2-4 γνωστικές κυκλισμένων και δεν είναι υπότροπος Ολυμπιακός ανώτερο... κυκλισμένων. Φέτος. Ναι. Φέτος δεν νομίζω, από πέρυσι, με τιμωρία. Από πέρυσι ήταν η τιμωρία. Φέτος όμως... Φίλος γράφει καλησπέρα. Πριν το παιχνίδι υπάρχουν και δακρυγόνα και καθυστέρηση έναρξης του δευτέρου ημιχρόνου στην Τρίπολη. Αυτό ξεχάστηκε. Όχι, νομίζω υπήρξε μια ποινή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, όχι, βέβαια και κλεισμένο το θηρόν, χρηματική μόνο. Mm-hmm. Άλλος φίλος ρωτάει για την Φόρτσα, αν θα κυκλοφορήσει μετά από τον αγώνα Κυπέλου. Όχι, δεν θα κυκλοφορήσει μετά από τον αγώνα Κυπέλου. Το... Στον ημιτελικό και στον τελικό, αν πάμε καλώς στον χώρο των πραγμάτων, τότε θα συσκεφτούμε και θα δούμε τι θα γίνει. Αυτή η φωτογραφία από το Χήμαρο είναι από την Αθήνα. Τρίτη μέρα που κλαίει ο Μποτία. Ναι. Ιρωνίες για το Μποτία. Ή μάλλον για τη δήλωση που έγινε για τον Ισπανό αμυντικό. Κλαίει ο Μποτία. Κλείνουμε. Τέλος και οι διαγωνισμοί και όλα, έτσι. Ναι, εντάξει. Να διαβάσουμε ποιοι κέρδισαν ή ξέρουν οι ίδιοι. Οι 10 πρώτοι είναι, έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, οι 10 πρώτοι είναι. Έχει και κλεισμένο από πλησού στον άνθρωπο με το πώς έχασε. Δίκιο έχει ο αδερφός ο Γιάννης. Από πέρυσι είναι αυτή η τιμωρία. Του Ατρομήτου. Τι λες ρε. Από πέρυσι η τιμωρία είναι με τον Πλατανιά που τιμωρήθηκε αργά και μετρούσε από πέρυσι. Μία αγωνιστική φάγαμε τον Πλατανιά. Ρε. Μία φάγανε. Δύο. Και άλλες είχαν. Χάσαμε το μέτρημα. Ναι. Και να τιμωρηθεί θα πάει στη δευτεροβάθμια της ΕΠΟΛΗ εκεί όπου πάντα θωώνονται αυτοί. Ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι και αυτό μια παρατήρηση. Όλα τα λεφτά είναι εκείνο το παλικάρι με το κόκκινο full face. Πήγα να με κατηγορήσουν, ρε. Έβαλε ο άλλος επίτηδες μπάλα στην κοιλιά για να λέω ότι έκανα κόλκας. Δεν θυμάσαι. Έχει και μία, λέει, κλεμμένη μπάλα στην κοιλιά. Μάλιστα. Κλείνουμε. Κλείνουμε. Θυμίζουμε τα αθλητικά γεγονότα. Σήμερα στις 8 το βόλεϊ παιχνίδι Κυπέλου, 9.30 ο αγώνας μπάσκετ μέσα από το ΠΑΟΚ 4, κάλυψη βεβαίως ενημέρωση και από τον Λίμπερο. Αυτά από εμάς, συνέχεια με φουλ επίθεση εδώ με Κώστα Βασιλόπουλο και Γρηγόρη Ατρίδη.